Γνωρίζετε τι σημαίνει χωρισμός? Είναι μία λέξη που βγάζει φόβο. Έχει μέσα απογοήτευση. Έχει και πώς εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Ο λόγος που ο Θεός μου είπε να φύγω δίπλα από τον Δαβίδ ήταν επειδή εκείνος χώρισε τη θέση του και τράβηξε το δικό του δρόμο. Όταν εκείνη την ώρα εγώ δεν τιμήσω αυτό που νιώθω μέσα μου και τον ακολουθήσω γιατί πρέπει, γιατί έτσι είναι, τότε μαζί με μένα και με όλους εσάς θα πηγαίνουμε εκεί που ένας χάνεται. Έτσι μόλις σήμερα μας δίδαξε τι σημαίνει χωρίζω. Λέει πήγαινε εκεί που πας, συνέχισε, δεν του λέει μην πας. Κι εγώ σε αφήνω. Και όταν πήγα μέσα μου έδειχνε πως οι άνθρωποι φοβούνται να χωρίσουν. Και έτσι ακολουθούν πάντα κάτι άλλο από αυτό που είναι για αυτούς. Σήμερα ακούσατε ότι ο νους δεν ακούει. Και γι' αυτό ζηλεύει τον άνθρωπο που ακούει. Και ξέρετε τι ακούει ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ακούει το Θεό. Αλλά χωρίζει από το Θεό και έτσι ακούει το νου. Μου γράφει μέσα ότι το νιώθω και το θέλω για τον άνθρωπο είναι το βλέπω. Μέσα από εκεί βλέπει ο άνθρωπος. Αν δεν νιώθεις και δεν θέλεις, δεν βλέπεις. Οπότε είσαι αλλού. Λέει, αισθάνομαι, κάνω και ακούω αυτά που ο νους ζηλεύει στον άνθρωπο. Ζηλεύει γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται, έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα για να ζει και να ακούει. Έτσι αυτός μπήκε ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Δεν θα ακούς το Θεό, θα ακούς εμένα. Και έτσι οι άνθρωποι έπαψαν να αισθάνονται και πίστεψαν αυτόν που δεν ακούει.
Οπότε για να φτάσεις στο τρίτο επίπεδο χρειάζεται να έχεις περπατήσει αυτά τα δύο. Και η αίσθηση να σε οδηγεί με εμπιστοσύνη σε αυτά που είναι να ζήσεις και να έχεις εμπιστοσύνη σε σένα και στη ζωή σου. Κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα στη γη. Ακούστε διάλογο μέσα. Τον χωρίζει στον Δαβίδ. Εσύ δεν μου πες να τον παντρευτώ. Εσύ τον χωρίζεις. Εκείνη την ώρα βλέπω τρεις δρόμους. Ένα τον Δαβίδ να μένει με την κόρη του. Ένα να είναι μόνος του στην Αθήνα με τη Βασιλική. Και έναν τρίτο να κάνει διδασκαλίες σε όλη τη γη και να συναντιόμαστε. Και εγώ τώρα τι χρειάζεται να κάνω. Μέσα στα συνειδητά υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει να κάνω κάτι. Υπάρχει το έργο, υπάρχει διαδρομή, υπάρχουν οι άνθρωποι. Όπως υπάρχω κι εγώ, υπάρχει και εκείνος. Υπάρχει και ο Θεός. Άρα αν εκείνος στους επόμενους μήνες επιλέξει τη διαδρομή του, εγώ θα χωρίσω με τον Δαβίδ. Γιατί εγώ χρειάζεται να κάνω μια άλλη διαδρομή. Εγώ μπορώ να ακούω το κλάμα των ψυχών. Εκείνος δεν το ακούει. Και έτσι όταν πήγα και έκατσα στην απέναντι καρέκλα ένιωθα τις ψυχές που έκλαιγαν. Γιατί τις απέρριψε. Άρα θα πρέπει να δω τι θα κάνω. Να αισθανθώ. Θα αφήσω τις ψυχές στην Άβυσσο. Ή θα ακολουθήσω αυτό που είναι να κάνω. Έτσι βλέπετε ότι η λέξη χωρισμός και η πράξη και η αίσθηση έχουν μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο. Από χθες το μεσημέρι την ακούω αυτή τη λέξη. Όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να χωρίσεις και να αποχωριστείς από εσένα. Ό,τι δεν χρειάζεσαι στη διαδρομή σου. Άρα αν αρχίσεις και βλέπεις ποια είσαι, τότε θα δεις και τι θέλεις. Σήμερα ακούσατε τι υπόθηκε. Εμένα με ακολουθούν, εσένα όχι.
Αυτή είναι η αλήθεια. Το νου τον ακολουθούν οι άνθρωποι, το Θεό όχι. Και ο Θεός λέει, εγώ θα συνεχίσω να μιλάω στους ανθρώπους μέχρι να με ακούσουν. Αν όλα αυτά τα βάλετε στο νου σας, θα θυμώσετε. Αν ακούσετε όμως την πραγματική αλήθεια, θα δείτε τι κάνετε στη ζωή σας. Μας τα διαδραματίζει όπως είναι. Χωρίς πρέπει, χωρίς δεσμεύσεις. Μόνο με αλήθειες. Σήμερα δεν είναι τυχαίο που είναι εδώ ο Φώτης και ο Λευτέρης. Στο ασυνείδητο. Από όλους τους Αποστόλους, αυτοί οι τρεις είχαν θέμα με την Παναγία. Και στη συνέχεια, σε ψυχικό επίπεδο, με τη γυναίκα. Έτσι απλώσανε πάρα πολύ εύκολα την αδικία και το θυμό για το αντίθετο φίλο. Το ασυνείδητο είναι μία αποθήκη που δεν την ανοίγεις εύκολα, γιατί έχει μέσα πολλές ζωές. Έτσι, όποιος θελήσει, θα φτάσει στο τρίτο επίπεδο, αίσθηση, εμπιστοσύνη, ζωή. Όποιος δεν θελήσει, υπάρχει και ο χωρισμός. Μέχρι εδώ, χωρίζω. Αυτό μπορεί να είστε εσείς, μπορεί να είμαστε εμείς, μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι σήμερα αυτό γιώθηκε στη γη. Όχι ως αδικία που ήταν μέχρι τώρα, αλλά ως πράξη εμπιστοσύνης και αγάπης προς τον εαυτό. Έβλεπα μέσα τον εαυτό να μιλάει στο νου και ο νους να μην ακούει. Να του μιλάει και εκείνος. Ο εαυτός ακούει. Αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουνε. Γιατί ο νους μόνο βλέπει. Και επειδή δεν αισθάνεται, γι' αυτό και πολεμάει τον άνθρωπο να μην αισθανθεί και να μην κάνει αυτό που θέλει. Έτσι, άμα ξεκαθαρίσετε λίγο την κατάσταση, θα δείτε ότι ο νους δεν είναι μόνο ένας δαίμονας που μιλάει μέσα σας, αλλά είναι και αυτός που καθορίζει τη ζωή σας και δεν μπορείτε να χωρίσετε μαζί του. Το χωρίζω τελειώνει στο ζω. Άρα αν θέλω να ζήσω, χρειάζεται να χωρίζω από κάποια πράγματα στη ζωή μου και να συνεχίζω να ζω. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Πρώτα θα νιώσω, να δω τι θέλω. Θα αισθανθώ τι να κάνω. Θα ακούσω τη θεϊκή μου ενέργεια μέσα μου.
Θα διαχωρίσω πρώτα την άρνηση με τη θετικότητα. Θα αποχωρήσω από τις αρνήσεις. Και θα με οδηγήσω σε αυτό που είναι για μένα. Έτσι μέσα το ασυνείδητο να γνωρίζετε ότι έχει, λέει ότι έχετε αρνηθεί να νιώσετε. Ότι έχετε προσπεράσει. Και αν αυτό δεν το καθαρίσετε, δεν μπορείτε να πάτε στο ψυχικό επίπεδο. Και ένα τελευταίο που μου είπε να σας πω πριν κλείσω. Πριν ξεκινήσετε να έρχεστε στις διδασκαλίες, χρειάζεται πρώτα να ρωτήσετε τον εαυτό σας. Θέλω να ακούσω ή να λάβω θεραπεία. Ξέρετε πόσες θεραπείες έχετε λάβει που μόλις βγήκατε από εδώ μέσα, τις πετάξατε. Και εσείς και πολλοί κόσμος. Ο λόγος είναι γιατί ακόμα δεν έχετε έρθει με επίγνωση. Σας άκουγα που λέγατε θεραπεία και δεν αισθανόσασταν τίποτα από αυτά. Τι σημαίνει θεραπεία? Θεραπεύομαι όταν εγώ έχω αποφασίσει να λάβω. Αν εγώ δεν έχω αποφασίσει να λάβω ό,τι και να μου δώσετε, δεν θα το λάβω. Θα φτάσει μέχρι εδώ. Εσείς θα πιστεύετε ότι μου το δώσατε και εγώ δεν θα το έχω πάρει. Ή θα το βάλω στο νου μου και θα το θαυμάσω. Θα πω τι ωραία, πήγα εκεί, μου δώσανε μια θεραπεία και τώρα είμαι θεραπευμένη. Θεραπεύομαι όταν αποφασίσω να αφήσω πράγματα από μέσα μου και να κάνω χώρο για να λάβω. Και αυτό γίνεται μόνο όταν θα ακούτε τη διδασκαλία και έστω και μία λέξη να λάβετε είναι ο χώρος που έχετε κάνει για να περάσει η θεραπεία μέσα σας. Ακόμα και στις προσωπικές συνεδρίες αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ένα να πάρετε. Για να μην το ξαναζητήσετε. Άρα αν ο δικός σας ψυχικός κόσμος μπορεί να ζήσει με 100, αυτά τα 100 θα πάρετε. Ο άλλος αν μπορεί να πάρει 1000, θα χρειάζεται να πάρει 1000. Οπότε δείτε τι θέλετε ο καθένας για τον εαυτό σας να λάβει. Σήμερα το πρωί αισθανόμουν ότι σήμερα σαν να μην ήταν να είμαι εγώ στη διδασκαλία. Ξέρετε τι μου είπε ο Δαβίδ πριν ξεκινήσουμε το σπίτι? Εγώ θα φύγω, έλα μόνη σου. Και επειδή αυτό συμβαίνει από χθες μέσα μου, λέω δεν θα τον αφήσω να φύγει. Του λέω περίμενε με 5 λεπτά. Δεν θέλω να οδηγήσω, να με πάρεις μαζί σου.
Στον δρόμο ένιωσα ότι έκανα λάθος, που του είπα να με πάρει μαζί του. Όμως τώρα το συνειδητοποίησα. Χρειαζόταν να έρθω με το δικό μου αυτοκίνητο. Βλέπετε πώς γίνονται τα πράγματα, τόσο απλά, αλλά με τόσο νόημα και ουσία. Είπε η Λίδα, εγώ αισθάνθηκα σήμερα ότι χρειάζεται να είμαι εδώ. Άρα αν αισθανθήκατε ότι χρειάζεται να είστε εδώ σήμερα, λάβατε από όλο αυτό που συνέβη. Αυτά από εμένα. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Ότι θέλεις κάτι. Να πω εμένα. Λευτέρη. Τώρα. Πόσα άκουσες και πόσα έζησες. Να δείτε. Μέσα από την απόφαση θα έρθει αυτή. Ποιον από τους τρεις δρόμους θα περπατήσεις. Αναστάση. Τώρα θέλεις κάτι από μένα.
Okay. Σωστά. Σας πω τι έγινε τώρα. Όταν πήγε η Παναγία μετά το μυστικό δείπνο και ρώτησε στους Αποστόλους αν θέλουν κάτι από εκείνη, αυτές οι απαντήσεις ήρθανε. Ο ένας είχε θλίψη και φόβο, ο άλλος δεν απάντησε, ο τρίτος ζήτησε τη λογική και οι υπόλοιποι είπανε δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Αυτά είναι 4 στάδια που έχουμε οι άνθρωποι μέσα μας. Οπότε χρειάζεται να ζητάτε, κι ας είναι και λάθος, μέχρι να μάθετε να ζητάτε την πραγματική σας ανάγκη. Είδατε, μου λέει ο Θεός, σήκω, φύγε, πήγαινε απέναντι. Μόλις αποφασίσει. Μόλις αποφάσισε και δεν άνοιξε το live, εγώ έφυγα. Αν άνοιγε το live εκείνη τη στιγμή, θα έμενα στη θέση μου. Γιατί θα ξαναμαζευόντουσαν οι ψυχές και θα λαμβάνανε. Αυτές τις ψυχές έπρεπε να τις μαζέψω εγώ μετά. Όταν έκατσα εκεί, έκλαιγα μέσα μου. Και όταν πήγα μέσα, πέρασα μία-μία από αυτές που είδα. Δεν είναι μόνο οι γνωστοί που γνωρίζουμε εμείς, είναι και άγνωστοι άνθρωποι. Η μία στιγμή που ανοίγουν και πέφτουν πάνω σε αυτό το βίντεο. Η μία στιγμή που χρειάζεται μία ψυχή για να λάβει και να ξυπνήσει. Άρα ο λόγος χρειάζεται. Γιατί μέσα από το λόγο θα ξυπνήσουν. Γι' αυτό θα συνεχίσω να μιλάω και ας μην με καταλαβαίνει ο νους, ας με ακούσει ο εαυτός. Αυτά από μένα.